στη Θεσσαλονίκη είναι υπό την έγκριση της Τρόικας, έχουν εγκριθεί από την Τρόικα, θα εγκριθούν και αν δεν εγκριθούν τι θα κάνει η κυβέρνηση? Ένα λεπτό, έκανε εξαγγελίες ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη? Έδωσε έναν οδικό χάρτη για την πορεία της χώρας. Δεν έκανε για φοροελαφρύνσεις, δεν είπε? Μισό λεπτό. Είπε ότι έχει έναν οδικό χάρτη και ότι όλα αυτά θα μπουν στο σχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο θα κατατεθεί. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα φτάσουμε και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Αργεντινή και στην Βολιβία, αν θέλετε. Ναι. Η Αργεντινή έχει εξελίξει τελευταίες μέρες. Αλλά κάνετε έκπτωση εδώ και μας τα πάρετε με ένα άλλο ισοδύναμο μέτρο. Ό,τι έχει πει ο Πρωθυπουργός θα γίνει. Θα έχουμε πλεονάσματα, δεν θα έχουμε ελλείμματα. Η χώρα θα σταθεί στα πόδια της. Ισχύει ότι για το θέμα της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης θα υπάρχει 30% κούρεμα το πρώτο εξάμεινο του 2015 και 20% μείωση για το δεύτερο εξάμεινο? Δεν είμαι πηγή σας. Μα δεν το λέμε υπογείως. Σαν κυβερνητική εκπρόσωπο σας ρωτάμε. Επειδή δεν είμαι πηγή, δεν μπορώ να σας πω. Αυτά όλα θα έρθουν στον προϋπολογισμό. Κοιτάξτε, θα δεν θέλω να πούμε νερό. Είμαι υποχρεωμένος να το τονίσω όμως ότι δεν πήραμε απάντηση. Για το πετρέλαιο. Η Τρόικα έχει συμφωνήσει ή όχι? Εσάς τι σας ενδιαφέρει αν έχει συμφωνήσει? Θα γίνει. Μα δεν αυτό δεν είναι το σημαντικό. Έτσι. Δεν είναι εδώ να απαντάτε έτσι. Εντάξει, αυτό έχει δεν συμφωνήσει είναι το σημαντικό. Η Τρόικα. Αυτό δεν είναι το σημαντικό. Όχι, σας εξήγησα ότι αν έρθει η Τρόικα μετά και ζητά ισοδύναμα, θα κάνετε έκπτωση με λέτε το ένα χέρι. Εντάξει. Και θα μας τα παίρνετε από το άλλο. Κοιτάξτε, έχει δώσει ολόκληρο το σκεπτικό για το πετρέλαιο ο Πρωθυπουργός, που αυτό πρέπει να σας λέει κάτι. Έχει συμφωνήσει η Τρόικα για το πετρέλαιο? Μα δεν είμαι εδώ για να σας λέω με τι συμφωνεί η Τρόικα. Μην προσπαθήσετε. Δεν θέλετε να μου πείτε, δεν ξέρετε. Μην προσπαθήσετε. Δεν είμαι εδώ για να λέω σε τι συμφωνεί η Τρόικα. Με τις δόσεις τι θα γίνει? Πόσες θα γίνουν οι δόσεις? Για τα ληξιπρόσωπα ή για τα ταμεία? Αυτό επίσης δεν είμαι σε θέση να σας το πω αυτή τη στιγμή. Ο κ. Γιακουμάτος εχθές που ορκιζόταν ότι τουλάχιστον θα είναι 72, εντάξει, είχε δίκιο. Σας λέω ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή θα γίνουν μελέτες για όλα αυτά τα οποία έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Και αυτά όλα τι θα μπουν. Κυρία Βούλτε, για τις δόσεις ένα χρόνο το συζητάμε. Ένα χρόνο το συζητάμε. Και μάλιστα το αν έχει μελετηθεί. Και παγώνουν και δεν πληρώνουν και αυτοί που ενδεχομένως θα θέλανε. Το αν έχει μελετηθεί σε σχέση με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, εμείς μπορούμε να συζητάμε τα πάντα. Είναι χωρίς όμως να ξεφύγουμε. Με τις δόσεις. Σας είπα, δεν είμαι εκπρόσωπος της Τρόικας. Ναι, αλλά δέχεστε τις αρνήσεις της όμως. Δέχεστε πάντα. Είσαστε σε γνώση των αρνήσεων. Γίνεται πάντα συνεννόηση. Υπάρχει και ρεπορτάζ από τις συνομιλίες στο Παρίσι που λέει ότι όταν πήγε ο Καρδούβελης και ο Βρούτσης και τους είπαν και ο Μητσοτάκης και είπαν στους Τροϊκάνους, παιδιά, μην μας πιέζετε τώρα για πωλήσεις για τον Αϊτάλο. Έχουμε καλύψει το 70 με 80% των προαπαιτούμενων. Τους απάντησε ο Τροϊκάνη, ποιο 70-80? Ούτε το 50 δεν έχετε καλύψει. Ναι, ισχύει αυτό? Δεν το γνωρίζω. Πότε θα έρθει το προσχέδιο του προϋπολογισμού? Πότε θα τα ξέρουμε αυτά δηλαδή χοντρικά? Τα ξέρετε. Όπως ξέρετε, τώρα πια οι προϋπολογισμοί ψηφίζονται νωρίς, δεν ψηφίζονται τον βράδυ των Χριστουγέννων. Ναι, άρα... κυρία Βουλτέψη, η κυβέρνηση σε αυτούς που χρωστάνε, στις εφορίες, στα ταμεία και που περιμένουν πώς και πώς εδώ και πάρα πολλούς μήνες να τους κάνετε μια διευκόλυνση. Τι έχετε να τους πείτε, θα περιμένουν τον Νοέμβριο? Είναι σωστό αυτό που αυτό λέτε. Αυτό λέτε τώρα, θα περιμένουν τον Νοέμβριο για τον προϋπολογισμό. Πότε θα γίνει ο προϋπολογισμός? Το προσχέδιο νωρίτερα. Ψηφίζεται νωρίτερα τώρα ο προϋπολογισμός. Να σας πω την αλήθεια, αυτή τη στιγμή μελετώνται όλα αυτά μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Γιατί όπως ξέρετε, όταν αποφασίζει κάτι ο Πρωθυπουργός και το λέει στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, δεν το ξέρουμε όλοι οι υπόλοιποι από πριν. Είναι κάτι το οποίο δεν προαναγγέλλεται. Άρα, αμέσως μετά τις εξαγγελίες του, άρχισαν να δουλεύουν τα επιτελεία, να δουν πώς όλα αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και σε ποιο χρόνο θα μπουν μέσα στους προϋπολογισμούς. Δεν είμαστε εμείς που εφήβραμε την περίφημη φράση ότι αν δεν δεχτούν, εμείς θα προχωρήσουμε μονομερώς. Οι δικαίες βουλευτές τα λένε. Εδώ. Δεν ξέρω. Δεν το γνωρίζω αυτό. Τι άλλο δεν θέλανε αυτή και έχει γίνει? Πολλά. Τίποτα δεν έχει πολλά γίνει. Πολλά. Δεν το ξέρετε αυτό. Δεν ξέρετε εσείς τι γίνεται στις συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Πολλά είναι αυτά που στο τέλος πίστηκαν και εκείνοι. Ακούστε να δείτε. Μπορώ να έρθω στο ΣΥΡΙΖΑ? Στην πρώτη κατοικία θα γίνουν πριν πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Έρχεται τώρα, τελειώνει ο χρόνος. Θα έρθει το νομοσχέδιο. Και απειλείται με ΑΙ, απειλείται
να γίνει, να αναστατωθεί και να ρημάξει η ζωή χιλιάδων ανθρώπων. Δεν είναι πλάκα αυτό, το ξέρετε. Η κυβέρνηση και σε αυτό λαμβάνει τα μέτρα της. Φυσικά, έχετε δίκιο. Η κυβέρνηση και σε αυτό λαμβάνει τα μέτρα της. Γιατί λέω να έρθω στο ΣΥΡΙΖΑ, για να σας πω ένα απλό πράγμα. Όχι, όχι, ναι, προφύλαξη... αυτό. Μα δεν λέω τώρα να όχι, ναι. Άλλα, λέω ναι. Το εξή. Όχι. Η άτιμη εξουσία. Το θέμα. Τι, Δημήτρη μου, εσύ υποστηρίζει ότι ο κόσμος θα πιστέψει τα φάρμακα. Δεν ξέρει τον έφια. Δεν ξέρει τι δόσει. Δεν ξέρει τι λέει τρόικα. Και ξέρει τι είπε ο Ρέντζη στο φίλο του που του δεν ξέρω. Ο κ. Γιακουμάτος που είπε το 72 δώσει χθες και αναθάρισε κάπως ο κόσμος. Το είπε από το κεφάλι του, το έβγαλε. Και ο Μιχαλάκης εκεί περίπου ήταν. Ναι. Μισό λεπτό, παιδί. Αν δεν συμφωνηθούν. Βάλτε τα πράγματα στη θέση. Σας τα βάζω λοιπόν και σας λέω ότι αν δεν συμφωνηθούν και αποφασιστούν και συνυπολογιστούν μέσα στον προϋπολογισμό, δεν μπορούμε να λέμε ακριβή αριθμό. Έχουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού συγκεκριμένες. Προσέξτε, μπορεί να μην έδωσε νούμερο ο Πρωθυπουργός, έδωσε όμως τις εξαγγελίες του. Έψαξε και βρήκα καμιά σαρανταριά φόρους που επιβαρύνουν τα ακίνητα, κυρία Βούλτευση. Mm. Ρίξτε μια ματιά. Εγώ ξεσκαρτάρισα καμιά δεκαπενταριά από αυτούς, διότι δεν. Λοιπόν, ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων έμφυα. Το ξέρετε. Ναι, ναι. Φόρος εισοδήματος μισθωμάτων 11-33%. Όταν έχεις εισόδημα από τα μισθώματα. Προχώρα παρακάτω. Μάλιστα. Όχι, γιατί να λέμε. Δεν, ναι. Λοιπόν, πάμε εντάξει, γιατί ο μέσος Έλληνας δεν έχει πια και εισόδημα. Ξενίκιαστα είναι και δεν έχει δεν τόσο πολλά. Όχι, δεν είναι όλα. Υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος μένει μέσα. Εντάξει, εγώ όμως... σας λέω να δείτε πόσοι φόροι είναι. Ναι, ναι, γιατί έχουμε και 6,5 εκατομμύρια ακίνητα στην μπράβο, Ελλάδα. Τα περισσότερα επί του πλανήτη. Από... Τους 180 τους έχετε βρει. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ναι, στο τέλος της ημέρας θα βρεθούν 180 βουλευτές για να σκεφτείτε αν θα σκεφτούν και εκείνοι. Αν θα πάτε σε κεντροδεξιά ή κεντροαριστερή υποψηφιότητα, ο κ. Σαμαράς. Και αυτό το έχω πει. Δεν ασχολούμαι με το θέμα. Θέλουν τον κύριο Κουμπέλη. Κάθε προσωπικό. Ως κυβέρνηση. Δεν πάω στην ονοματολογία. Μπορώ να έρθω στο ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε, μπορεί να μην έδωσε νούμερο ο Πρωθυπουργός, έδωσε όμως τις εξαγγελίες του. Έκανε εξαγγελίες ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Έδωσε έναν οδικό χάρτη για την πορεία της χώρας. Δεν έκανε για φοροελαφρύνσεις, δεν είπε. Μισό λεπτό. Είπε ότι έχει έναν οδικό χάρτη.